Κατανόησης ένα, τέτοιου τύπου ασκήσεις δεν πέφτουν σε εξετάσεις, αλλά είναι πολύ καλές ασκήσεις για να καταλάβουμε λίγο το εύρος των γραφημάτων, δηλαδή το πόσα γραφήματα μπορούν να κατασκευαστούν. Και επίσης να δούμε κάποιους κατασκευαστικούς τρόπους και να καταλάβουμε καλά αυτό που είχαμε πει στη διάρκεια του μαθήματος, ότι δηλαδή τα γραφήματα είναι σύνολα. Και επειδή ακριβώς είναι σύνολα, σχετίζονται άμεσα με τους ορισμούς που είδαμε στο μάθημα προαπαιτουμένων το πρώτο, όπου είδαμε εκεί πέρα πώς ακριβώς ορίζονται τα σύνολα και τα υποσύνολα. Οπότε μας λέει κατασκευάστε όλα τα δυνατά απλά μη κατευθυνόμενα γραφήματα τεσσάρων κορυφών με ακριβώς δύο ακμές. Αυτό σημαίνει ότι έχω τέσσερις κορυφές στα χέρια μου. Αυτές οι κορυφές ας υποθέσουμε ότι έχουν αυτή εδώ την αρρύθμιση. Και τώρα όταν θέλω να βάλω δύο ακμές, αυτό σημαίνει ότι από όλες τις δυνατές ακμές που υπάρχουν, που ξέρουμε από τον τύπο των ακμών της κλίκας πλέον, ότι είναι 4, 3, 12 δια 2, 6 ακμές βλέπετε εδώ, σημαίνει ότι μπορώ να επιλέξω οποιασδήποτε δύο ακμές προκειμένου να κατασκευάσω ένα γράφημα, έτσι. Άρα λοιπόν τα γραφήματα τα οποία μπορώ να κατασκευάσω είναι ως εκεί συνδυασμοί από τις 6 ακμές που έχω στα χέρια μου να επιλέξω οποιασδήποτε δύο. Οπότε λοιπόν πάμε να δούμε πώς θα το κάνουμε αυτό. Πρέπει να αριθμίσω λίγο τις ακμές με κάποιο τρόπο για να βρω και ένα συστηματικό τρόπο για να κάνω τη δουλειά μου. Έτσι, ε1, ε2, ε3, ε4 είναι αυτή εδώ. Ας υποθέσουμε αυτή εδώ είναι η ε5. Τους δίνω μια αρρύθμιση λοιπόν γιατί τα δυνατά γραφήματα τα οποία υπάρχουν θα είναι όσα και τα υποσύνολα του συνόλου που καταγράφω αυτή τη στιγμή. Δηλαδή του συνόλου που περιέχει αυτές τις 6 ακμές. Έτσι. Τα δυνατά υποσύνολα με ακριβώς δύο στοιχεία από ένα σύνολο με 6 στοιχεία, ξέρουμε από τη συνδυαστική ότι είναι οι συνδυασμοί των 6 ένα 2, άρα λοιπόν περιμένω να βρω μπροστά μου 15 γραφήματα. Τώρα τα πράγματα είναι εύκολα. Διατηρώ την αρρύθμιση στις κορυφές, αλλά δεν θα την παρουσιάσω για λόγους ταχύτητας. Το πρώτο γράφημα είναι να πάρω την πρώτη με τη δεύτερη ακμή. Αυτό είναι ένα γράφημα, έτσι. Ένα δεύτερο γράφημα τώρα το οποίο υπάρχει είναι να επιλέξω την ακμή ε1 με την ε3. Αυτές τις δύο. Επίσης, άλλο γράφημα το οποίο μπορώ να κατασκευάσω είναι να πάρω την ακμή ε1 με την ε4. Αυτό εδώ είναι επίσης ένα γράφημα με ακριβώς δύο ακμές. Συνεχίζω. Επόμενο γράφημα είναι να πάρω την ε1 και πάλι με την ε6. Συγγνώμη, με την 2, 3, 4, με την ε5 που είναι αυτή εδώ η ακμή. Συνεχίζω τώρα να πάρω την ε1 αυτή τη φορά με την ακμή ε6. Και τώρα έχω ξεμπερδέψει με τα γραφήματα που περιέχουν την πρώτη ακμή, την ε1, όπως την αριθμίσαμε πάνω. Συνεχίζουμε τώρα στην καταγραφή μας να πάρω τα επόμενα γραφήματα τα οποία υπάρχουν και θα πάρω τώρα σαν οδηγό στοιχείο την ακμή ε2. Δεν θα βάλω την ε1 γιατί αυτό το έχω ήδη κάνει. Οπότε θα πάρω την ακμή ε2 με την ε3. Συνεχίζω. Θα πάρω τώρα την ακμή ε2 με την ε4. Η ε2 είναι αυτή εδώ, η ε4 είναι αυτή εδώ. Βλέπετε τις παραλλαγές ήδη που είναι πάρα πολλές όσον αφορά τα γραφήματα τα οποία έχουν μόνο τις δύο ακμές. Πάρω τώρα την ε2 με την ε5. Θα προκύψει το ακόλουθο γράφημα. ε2 με ε5. Πιο κάτω τώρα. Θα πάρουμε την ακμή την ε2 με την ε6. Η ε2 είναι αυτή εδώ και η ε6 είναι αυτή εδώ. Σταματάω τώρα με τα γραφήματα τα οποία έχουν την ακμή ε2. Πάω τώρα να παίξω με την ακμή ε3. Έχω 1, 2, 3, 4 κορυφές. Θα βάλω τώρα την ακμή ε3 και θα βάλω επίσης την ακμή ε4. Πάει αυτή εδώ η ακμή. Συνεχίζω. Θα παίξω πάλι τώρα με την ακμή ε3. Νάτι. Και η ακμή ε5. Θα φτιαχτεί αυτό εδώ. Θα φτιάξω τώρα την ακμή ε3 και θα πάρω την ακμή ε6. Θα φτιαχτεί αυτό εδώ το γράφημα. Η ποικιλομορφία είναι εμφανής. Παίρνω την ακμή τώρα την ε4 σαν αρχική και βάζω και την ακμή ε5. Συνεχίζουμε. Να βάλουμε την ε4 με την ε6. Η ε4 είναι αυτή εδώ και η ε6 είναι αυτή εδώ. Και βεβαίως συνεχίζουμε. Τελευταίο γράφημα το οποίο υπάρχει είναι να πάρω την ακμή ε5 με την ακμή ε6 θα φτιαχτεί αυτό εδώ το γράφημα. Προσοχή, αυτά τα γραφήματα όλα που έχω ζωγραφίσει θα είχα βάλει κανονικά και τις ετικέτες των κορυφών. Να επαληθεύσουμε καταρχάς ότι όντως είναι 15. Έχω ζωγραφίσει 5 γραφήματα στην πρώτη γραμμή. Έχω ζωγραφίσει 4, 9 και 3, 12 και 3, 15. Όντως τα γραφήματα εδώ που βλέπουμε συνολικά είναι 15. Έτσι. Οπότε, αυτά τα γραφήματα όλα είναι διαφορετικά μεταξύ τους. Μπορεί κάποια από αυτά να έχουν ίδια μορφή, αλλά θεωρούνται και είναι όλα διαφορετικά μεταξύ τους. Παρατηρήστε τώρα ότι με βάση αυτή τη σημειολογία, άμα σου ρωτούσα πόσα είναι τα γραφήματα με συνολικά τρεις ακμές, αυτό σημαίνει ότι θα έπρεπε να μου πεις ότι είναι οι συνδυασμοί 6 ένα 3.
Επίσης, άμα σε ρωτούσα πώς είναι τα γραφήματα με τέσσερις κορυφές, θα μου έλεγες, με τέσσερις, συγγνώμη, ακμές, θα μου έλεγες ότι είναι 6-1-4. Πώς είναι τα γραφήματα με πέντε ακμές, θα μου έλεγες ότι είναι 6-1-5. Και πώς είναι τα γραφήματα με έξι ακμές, είναι 6-1-6. Καταλαβαίνεις που το πάω. Πώς είναι τα δυνατά γραφήματα λοιπόν όταν έχω τέσσερις κορυφές? Το σκεπτικό που προκύπτει είναι αυτό εδώ. Είναι οι συνδυασμοί λοιπόν 6-1-0 ή 6-1-1, 6-1-2 κτλ. Κτλ. Οπότε το τελικό αποτέλεσμα από το διονυμικό ανάπτυγμα είναι 2 εις την έκτη είναι τα δυνατά γραφήματα. Οπότε προκύπτει και αυτός ο τύπος που συζητήσαμε στο μάθημα 3-8, ότι τα δυνατά γραφήματα με νη κορυφές είναι 2 εις την νη επινήμιον 1 δεύτερα. Μία ερώτηση η οποία έχει ζητηθεί στο παρελθόν στα σωστά λάθος των τελικών εξετάσεων.